Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ μια ομάδα η οποία υπερασπίζεται τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και ιδίως των εργαζομένων. Παρουσιάζουμε αυτή την υποψηφιότητα από την αρχή, ενώ κάποιες ομάδες και κυβερνήσεις της Ευρώπης παζαρεύουν τις καρέκλες. Η ζωή και το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων εξαρτάται από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σε αυτό το κοινοβούλιο. Γι' αυτό για μας είναι απαραίτητο να μιλήσουμε σε ποια πλευρά θα είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα επόμενα έτη θα συνεχίζει να είναι πλάι στα λόμπι και στις πολυεθνικές, θα είναι από την πλευρά της Ευρώπης των τυχών και θα συνεχίσει να τροφοδοτεί το τέρας του νεοφασισμού ή όπως θέλουμε εμείς, θα είναι στην πλευρά των λαών, των εργαζομένων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς, οι γυναίκες, υπερασπίζουμε ένα κοινοβούλιο που απαντά στις ανάγκες των λαών μας, που βασίζεται στη λαϊκή κυριαρχία και που εργάζεται για να σταματήσει να βασίζεται στην εκμετάλλευση των εργαζομένων η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εξάντληση των φυσικών πόρων. Οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβαλαν σε δύσκολη θέση ολόκληρες χώρες, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα. Το είδαμε αυτό, υποφέραμε, προκαλεί δεινά ανεργία, επισφάλεια και ανισότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι πολιτικές μας στέλνουν σε μια ζωή χωρίς ελπίδα και χωρίς μέλλον. Και όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, αυτές οι πολιτικές και το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο ευθύνονται επίσης για την κοινωνική και κλιματική κρίση του πλανήτη. Το να αρνούμαστε είναι να έχουμε ψευδεστήσεις. Αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται δεν θα λύσει ένα πρόβλημα που αρχίσαμε να βιώνουμε σε κάθε κράτος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτό να είναι ένα από τα κύρια θέματα που θα προσεγγίσει το Κοινοβούλιο και γι' αυτό σας ζητάμε να υποστηρίξετε την πρότασή μας για να δημιουργήσουμε μια ειδική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή. Είναι απαραίτητο τώρα. Όμως, ακόμη περισσότερο, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές είναι αυτές που τροφοδοτούν το τέρας του φασισμού. Εδώ βρίσκεται η ακροδεξιά και εδώ υιοθετεί κάποιες ρατσιστικές, αντισεξιστικές πολιτικές. Δεν θέλουμε το Κοινοβούλιο να αιτιολογήσει αυτή τη ρητορική μίσωση ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν κάποιες μέρες συνελήφθη η Καρόλα Ρακέτε, μια ηρωίδα που σώζει ζωές στη Μεσόγειο, παρά το ότι ο Σελβίνη θέλει να ποινικοποιήσει το έργο της. Προτείνουμε αυτό το κοινοβούλιο να δώσει νομική κάλυψη σε κάθε άνθρωπο που διώκεται επειδή σώζει ζωές. Και εγώ που προέρχομαι από τον Νότο, από την χώρα που απεργεί την ημέρα των γυναικών. Εμείς ξέρουμε ότι ο φεμινισμός είναι μια δύναμη που θα σταματήσει το φασισμό. Ξέρουμε ότι όλα θα τα ανατρέψει και θα προτείνει μια νέα κοινωνία. Προτείνουμε στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σταματήσουν να μας εξαπατούν. Εμείς οι γυναίκες θέλουμε φεμινιστικές πολιτικές, όχι ποσοστώσεις. Θέλουμε να συμμετέχουμε στην πολιτική και θα απαιτήσουμε ο φεμινισμός να είναι παρόν στην ατζέντα των θεσμικών οργάνων, όχι σαν ετικέτα, αλλά σαν ένα καλούπι πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε τις κοινωνίες μας. Θέλουμε να καταστεί ορατή η ιστορία των αόρατων γυναικών. Πάνω στους ώμους τους οικοδομήθηκαν οι χώρες μας. Εμείς οι γυναίκες είμαστε που θέτουμε τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Εδώ ξέρουμε ποιο πλευρό λαμβάνουμε. Υπερασπίζουμε τα συμφέροντα των πολιτών, των εργαζομένων που κερδίζουν το ψωμί τους με την προσπάθειά τους. Γι' αυτό θέλουμε μια αδελφική και αντιφασιστική Ευρώπη. Ξεκίνησε από Ισπανούς Ρεπουμπλικάνους η γαλλική αντίσταση. Είχαμε και τον Μανώλη Γλέζο, ο οποίος έβγαλε τη σημαία των Γερμανών από την Ακρόπολη στην Αθήνα. Και επίσης ξεκίνησε από τους Ιταλούς Παρτιζάνους του Μπελετσάου που αντιστάθηκαν στο Μουσολίνι. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε. Όμως διεκδικούμε και τους σημερινούς αγώνες και αναγνωριζόμαστε σε αυτούς. Η αξιοπρέπεια των ακτιβιστών από την Open Arms και το Σιγόρσου που σώζουν άτομα κατά του φρουρίου Ευρώπη. Αναγνωρίζουμε τις κινητοποιήσεις των νέων που υπερασπίζουν το δικαίωμα τους να ζουν σε αυτό
αυτό το πλανήτη η Ευρώπη με το φεμινισμό θα αλλάξει τα πάντα. Γι' αυτό δεν μεσμόμαστε. Αυτό το κοινοβούλιο οικοδομήσει μια ειρηνική, αλληλέγγυη Ευρώπη και δεν θα αφήσει κανέναν εκτός. Σας ευχαριστώ. Ζήτω οι αγωνίστριες.